Καταρχάς, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα εδώ. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα να συζητάμε για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ συνολικά και όχι αυτοτελώς σε κάθε τμήμα. Γιατί σε αυτή τη συζήτηση βγαίνει ότι όλα τα τμήματα από κοινού έχουμε κάποιες ανάγκες συγκεκριμένες που επαναλαμβάνονται από τμήμα σε τμήμα. Και κάθε τμήμα ανάλογα με την ειδίκευσή του και τις αυτοτελείς δικές του ανάγκες. Για παράδειγμα, εμείς καναγκαζόμαστε το βασικό εγχειρίδιο εκμάθησης του νόμου, την νομοθεσία, η οποία δεν είναι και κάποιο συγγραφέα ώστε να πρέπει να αγοράσουμε τα πνευματικά δικαιώματα, να την πληρώνουμε. Δηλαδή, καλούμαστε σε κάθε εξάμηνο την νομοθεσία την οποία θα χρειαστούμε για να εξεταστούμε, να την αγοράζουμε από ιδιωτικά σε εκδοτικού οίκου. Και αυτό το κόστο, κάθε φορά που αλλάζει η νομοθεσία και αλλάζει πάρα πολύ συχνά με νέου νόμου, καλούμαστε να την πληρώνουμε και να την ξαναπληρώνουμε από την τσέπη μα, εμεί οι φοιτέ νομική. Και αυτό δεν είναι το μοναδικό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, αλλά βλέπουμε, όπως αναφέρθηκε για πολλούς συναδέλφους από άλλους φοιτητικούς συλλόγους, τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη ΔΕΠ. Δηλαδή, για παράδειγμα, πριν από 10 χρόνια περίπου, 20 αν δεν κάνω λάθος, η νομική είχε 120 μέλη ΔΕΠ και πλέον έχει 80. Δηλαδή, υπάρχουν 50 κενές θέσεις μελών ΔΕΠ στη νομική σχολή που δυσχεραίνουν ποικιλοτρόπως το έργο της σχολής και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, στηβαζόμαστε στα αμφιθέατρα που βλέπουμε ότι δεν είναι επαρκή και μάλιστα η σχολή έχει παραδεχτεί και η ίδια ότι βασίζεται στο ότι οι φοιτητές δεν θα παρακολουθούν τα μαθήματα προκειμένου να χωράμε όλοι στα αμφιθέατρα και με αυτόν τον τρόπο να διεξάγεται το μάθημα. Δηλαδή, μια δυσλειτουργία του συστήματος κάνει το ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα την νομική σχολή να λέει εντάξει, βολευόμαστε με αυτό γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να λειτουργούμε πιο αποτελεσματικά. Άρα, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά τα 50 μέλη ΔΕΠ που λείπουν και πέρυσι μάλιστα συνταξιοδοτήθηκαν 14 και προσλήφθηκαν μόλις 7, δηλαδή βλέπουμε ότι αυτός ο αριθμός είναι και μειούμενος όσο πάει. Και μάλιστα όχι είναι μόνο μειούμενος, αλλά και το ΕΚΠΑ έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό θέσεων μελών ΔΕΠ και επιλέγει ανάλογα, θέλοντας να κάνει τα χατήρια του το ίδιο, που θα κατευθύνει το ίδιο τα μέλη ΔΕΠ. Εμείς λοιπόν σε αυτή την κατάσταση πρέπει να πούμε όχι σε αυτή την αναξιοκρατία, όχι σε αυτή την υποχρηματοδότηση του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, που θέλουν να το προβάλλουν ως πανεπιστήμιο με κύρος και πράγματι έχει κύρος, αλλά δεν πρέπει να αποδεχόμαστε τις συνθήκες αυτής της υποχρηματοδότησης και σε αυτές τις συνθήκες πάνω να το πλέκουμε με ένα όμορφο εγκόμιο κύρους και καλών αξιολογήσεων. Πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε την χρηματοδότηση η οποία είναι αυτονόητη στον 21ο αιώνα, στο 2024, για τα πανεπιστήμια, για την ιατρική, για την νομική, για όλες τις σχολές κύρους και για όλες τις σχολές του ΕΚΠΑ. Επίσης, η ίδια κατάσταση βλέπουμε ότι επικρατεί πολύ συχνά, όχι επικρατεί πολύ συχνά, είναι ένα δεδομένο, μια καθημερινότητα στις εστίες, οι οποίες είναι σε μια άθλια κατάσταση. Έρχονται φοιτητές από την επαρχία, από όλη την Ελλάδα να σπουδάσουν, έχουν ένα μεγάλο όνειρο, έχουν οικογένειες τους ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα να έρθουν στην Αθήνα να σπουδάσουν και επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, πηγαίνουν στις εστίες και εκεί πέρα η κατάσταση είναι άθλια. Με τα νερό χωρίς θέρμανση, στα μπάνια, με τους οβάδες να πέφτουν και στις εστίες όπως και στα πανεπιστήμια μας. Άρα αυτή όλη η κατάσταση πρέπει να γίνει ένα κοινό μέτωπο απέτησης αύξησης χρηματοδότησης για το συμφέρον των φοιτητών, για το συμφέρον του λαού και όχι για το συμφέρον του κύρους του Καποδιστριακού. Είναι πολλά ακόμα τα οποία μπορούμε να πούμε για τα ζητήματα υποχρηματοδότησης του Πανεπιστημίου και πώς αυτά επηρεάζουν τις σπουδές μας. Σας είπα, είναι η κανονικότητα το να μην έχουμε θέσεις, το να μην έρχεται ο φοιτητής να παρακολουθήσει γιατί και για αυτό το λόγο ένα αμφιθέατρο να έχει λιγότερες θέσεις. Δηλαδή, σε τέτοια στρεβλώσεις του συστήματος βασίζεται το ΕΚΠΑ για να λειτουργεί δυστυχώς. Οπότε πρέπει να τα καταδεικνύουμε, να μιλάμε για αυτά δημόσια και για αυτά όλα να παλεύουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.